Την έρευνα αυτή την πραγματοποιούν δύο καθηγητές, ο κύριος Σωτήρης Τσιόδρας και ο κύριος Θεόδωρος Λίτρας, επίκουρος καθηγητής δημόσιας υγείας στην Ιατρική Σχολή του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον κύριο Λίτρα σήμερα εδώ, στον Sky και τους 100,3. Να τον καλωσορίσουμε επομένως. Γεια σας, κύριε Λίτρα. Γεια σας, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και εμείς ευχαριστούμε που είστε σήμερα μαζί μας. Λοιπόν, μία ακόμα έκθεση που ουσιαστικά ενισχύει αυτό που λέμε από την αρχή. Ότι ο εμβολιασμός σώζει ζωές, έτσι δεν είναι? Ναι, ακριβώς, και έχει νομίζω αξία το ότι γίνεται αυτή στον ελληνικό πληθυσμό και δεν περιμένουμε δηλαδή τα αποτελέσματα των άλλων χωρών και δείχνει επομένως άμεσα το τεράστιο όφελος του εμβολιασμού. Το οποίο διαπιστώνεται ότι είναι παρόμοιο σε όλες τις ηλικίες, έτσι. Εδώ δεν υπάρχουν εξαιρέσεις. Από τη στιγμή που η πανδημία δεν μας εξαιρεί από την νόσηση, το ίδιο συμβαίνει και με τα εμβόλια. Μας καλύπτουν όλους, ανεξαρτήτως ηλικίας. Ακριβώς. Ο αρχικός κίνδυνος που έχει κάποιος να νοσήσει πριν τον εμβολιασμό πράγματι κλιμακώνεται θεαματικά με την ηλικία, εξαιτικά μάλιστα. Για παράδειγμα, ένας άνθρωπος 85 ετών έχει 25 φορές υψηλότερο κίνδυνο από έναν 50, τα νούμερα τώρα προσεγγιστικά, ο οποίος με τη σειρά του έχει επίσης 25 φορές μεγαλύτερο κίνδυνο από έναν 25. Άρα λοιπόν υπάρχει πράγματι τεράστια ηλικιακή κλιμάκωση με τον κίνδυνο. Όμως τα εμβόλια σε ποσοστό μειώνουν αυτό το κίνδυνο κατά πάνω από 90% σε όλες τις ηλικίες. Mm-hmm. Και δεδομένου ότι δεν υπάρχει κάποιο ξεκάθαρο κατόφλι πάνω από το οποίο κινδυνεύουμε και κάτω από το οποίο δεν κινδυνεύουμε, μιλάω για την ηλικία, είναι ξεκάθαρο ότι όλοι θα πρέπει να κάνουμε το εμβόλιο. Μάλιστα. Και υπάρχουν στοιχεία και σχετικά με την τρίτη δόση. Έτσι, επιβεβαιώνεται και μέσα από τη δική σας έρευνα ότι υπάρχει μια σχετικά υψηλή κάλυψη με τις δύο δόσεις, αλλά με την τρίτη αυτή γίνεται ακόμα υψηλότερη. Αυτό επίσης είναι ένα σημαντικό συμπέρασμα από τη μελέτη μας και το οποίο μέχρι στιγμής δεν έχει φανεί παρά μόνο σε άλλες δύο μελέτες διεθνώς. Εξετάσαμε δηλαδή την, αν και πόσο φθήνει η προστασία από τις δύο δόσεις εμβολίων προϊόντος του χρόνου. Και διαπιστώσαμε ότι με τις δύο δόσεις έχουμε μια αποτελεσματικότητα άνω του 90%, η οποία πράγματι φθήνει στο χρόνο αλλά λίγο και παραμένει στους 6 μήνες άνω του 80%, στους 6 μήνες από τις δύο δόσεις. Και με την τρίτη δόση εκτοξεύεται ξανά περίπου στο 98%. Μάλιστα. Επομένως, αυτά είναι τα βασικά στοιχεία της έρευνάς σας, με σημαντικότερο το γεγονός ότι μέχρι τις 8 Δεκεμβρίου εκτιμάται πως ο εμβολιασμός έχει προλάβει σχεδόν 20.000 θανάτους. Σε ατομικό επίπεδο, νομίζω το πιο σημαντικό συμπέρασμα για καθέναν από τους ακροατές μας είναι η τεράστια μείωση του κινδύνου σε όλες τις ηλικίες που προκύπτει έναντι της βαριάς νόσης και των θανάτων από τον κορονοϊό, όπως επίσης και το γεγονός ότι δεν υπάρχουν ουσιαστικές διαφορές μεταξύ των εμβολίων. Όποιο εμβόλιο και να έκανε κανείς, τα αποτελέσματα είναι πάνω κάτω τα ίδια. Η προστασία πάρα πολύ μεγάλη. Μάλιστα. Σε πληθυσμιακό τώρα επίπεδο για την προστασία της δημόσιας υγείας, όπως το είπατε, ουσιαστικά ο εμβολιασμός έχει αποτρέψει περίπου 20.000 θανάτους μέχρι τις 8 Δεκεμβρίου που φτάνει η μελέτη μας, που σημαίνει ότι θα είχαμε 20.000 θανάτους περισσότερους εάν δεν είχαμε εμβόλια. Κύριε καθηγητά, τώρα θέλω να σας πάω σε ένα άλλο θέμα, πολύ σημαντικό κατά την άποψή μου, την προσωπική, αν παίζει κάποιο ρόλο. Είναι αυτός ο σκληρός δείκτης της πανδημίας που έχει να κάνει με τους θανάτους και τον παρακολουθούμε καθημερινά στα νούμερα του ΕΟΔΗ. Ανά 24ωρο, δυστυχώς τις τελευταίες αρκετές ημέρες είχαμε ένα ιστορικό υψηλό το Γενάρη, αλλά και ο Φλεβάρης δεν είναι καλύτερος, έχουμε σχεδόν 100 νεκρούς τη μέρα. Είναι λοιπόν οι λεγόμενοι θάνατοι που δεν πέφτουν, ακόμα και αν τα κρούσματα πέφτουν και μιλούν οι ειδικοί, οι συνάδελφοί σας για αυτή την λεγόμενη αποκλιμάκωση. Εδώ έχουμε κάποιο νεότερο. Είχε προηγηθεί και η δική σας έκθεση πάλι με τον κύριο Τσιόδρα, συνδέατε την θνησιμότητα με τις ΜΕΘ. Υπάρχει κάποιο νεότερο στοιχείο, γιατί εξακολουθεί να μας προβληματίζει το γεγονός αυτό. Συγκρινόμενοι βεβαίως και με τα στατιστικά που έχουμε από άλλες χώρες. Οι συγκρίσεις μεταξύ χωρών είναι πάρα πολύ δύσκολες και κατά τη γνώμη μου δεν θα πρέπει να επιχειρούνται. Τα συστήματα υγείας, οι χώρες, τα συστήματα επιτήρησης είναι πάρα πολύ διαφορετικά. Τώρα από εκεί και πέρα, πράγματι ο αριθμός των θανάτων αυτή την περίοδο είναι υψηλός.
Και υπάρχουν αρκετοί λόγοι που είναι υψηλός, είναι πάρα πολλοί λόγοι και σίγουρα πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο περαιτέρω μελέτης για το ποιος είναι σημαντικότερος, ποιος είναι λιγότερο σημαντικός. Εγώ για να το σκεφτούμε λίγο συστηματικά θα σας έλεγα ότι ο αριθμός των θανάτων είναι συνάρτηση τριών παραγόντων, να το πούμε πολύ αδρά. Πόση πιθανότητα έχει κάποιος να μολυνθεί, πόση πιθανότητα έχει κάποιος να νοσήσει βαριά αν μολυνθεί και πόση πιθανότητα έχει κάποιος να πεθάνει αν νοσήσει βαριά. Μάλιστα. Και στα τρία λοιπόν αυτά μάλλον έχουμε πρόβλημα, δηλαδή πρώτον ο ιός κυκλοφορεί πάρα πολύ στην κοινότητα, βλέπουμε πόσο πολλά είναι τα κρούσματα σε καθημερινή βάση και αυτό προκύπτει από το γεγονός ότι είναι χειμώνας και δεν έχουμε τα μέτρα αποστασιοποίησης που είχαμε σε προηγούμενες περιόδους. Το δεύτερο είναι η πιθανότητα να νοσήσει κανείς βαριά που κατά βάση εξαρτάται από τον εμβολιασμό και κατά δεύτερο λόγο από το πόσο έντονα ήταν τα προηγούμενα κύματα. Και εκεί πράγματι έχουμε ένα κενό, εμβολιαστικό κενό στις μεγάλες ηλικίες, το οποίο είναι σε μεγάλο βαθμό υπεύθυνο για αυτούς τους θανάτους. Και το τρίτο είναι η πιθανότητα κανείς να πεθάνει εάν νοσήσει βαριά, που εκεί μιλάμε για τα προβλήματα του συστήματος υγείας που έχει αναδείξει η προηγούμενη μας μελέτη. Όλα λοιπόν παίζουν ρόλο. Τώρα θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Βλέπουμε ότι η μία μετά την άλλη πολλές χώρες της Ευρώπης έρουν τα μέτρα. Και στη χώρα μας θα συμβεί αυτό. Από την 1η Μαρτίου δεν θα χρειάζεται τεστ για να εισέλθει κανείς. Όλο αυτό συμβαίνει, είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Κύριε Λίτρα, και το λέω αυτό γιατί βλέπουμε ότι εμείς δεν έχουμε τα ίδια στατιστικά σε σχέση με άλλες χώρες που ενδεχομένως τους επιτρέπεται πιο εύκολα να λάβουν αυτές τις αποφάσεις. Το θέσατε πάρα πολύ εύστοχα. Δεν υπάρχει σωστό και λάθος για όλες τις χώρες. Η κάθε χώρα θα πρέπει να λαμβάνει τις αποφάσεις της με βάση τη δική της επιδημιολογική εικόνα και τη συνολική εικόνα, θα έλεγα, και τον εμβολιασμό, το σύστημα υγείας που έχει, τις κοινωνικές συνθήκες κτλ. Οι χώρες που προχωρούν σε τέτοιες χαλαρώσεις, όπως για παράδειγμα η Δανία, προχωρούν διότι ακόμη και αν έχουν υψηλό αριθμό μολύνσεων στην κοινότητα, φαίνεται να μην πιέζεται αρκετά το σύστημα υγείας και να είναι τα βαριά περιστατικά σε μια πτωτική πορεία. Άρα λοιπόν δεν είναι το ίδιο για όλες τις χώρες. Επίσης ξαναπώ ότι οι χώρες που το κάνουν αυτό έχουν εμπιστοσύνη στα συστήματα επιτήρησης τους και είναι σίγουρα έτοιμες εάν επιδεινωθεί η εικόνα να επανέλθουν τα μέτρα. Ναι, άρα λοιπόν θα πρέπει κανείς να εξετάσει και στη δική μας χώρα ποια είναι η κατάσταση στο σύστημα υγείας, με τους θανάτους, με την επιδημιολογική μας επιτήρηση, ώστε να μπορέσει να πάρει κάποια τέτοια απόφαση. Είναι σαφές νομίζω. Το σύστημα υγείας, το ΕΣΥ μας. Τώρα θέλω να σας κάνω και την εξής ερώτηση. Έρχονται τα πρωτεϊνικά εμβόλια. Novavax, Sanofi. Θεωρείτε ότι όσοι δεν έχουν εμβολιαστεί με τα υπάρχοντα θα πιστούν και θα δοκιμάσουν αυτά τα νέα εργαλεία στη μάχη κατά της πανδημίας? Δεν μπορώ να το γνωρίζω αυτό, δεν έχω δει κάποια μελέτη και δεν μπορώ να κάνω τέτοιου είδους υποθέσεις. Νομίζω ότι τα εμβόλια αυτά χρήσιμα είναι σίγουρα, αλλά ήδη έχουμε πάρα πολύ αποτελεσματικά εμβόλια, οπότε όλοι οι άνθρωποι θα έπρεπε να έχουν ολοκληρώσει κατά τη γνώμη μου τον εμβολιασμό τους με τρεις δόσεις χθες. Τώρα, αν κάποιος δεν το έχει κάνει κακώς κατά τη γνώμη μου και περιμένει να κάνει αυτό το εμβόλιο, τι να πω, έστω και καθυστερημένο, αν το κάνει, κέρδος προσωπικό του θα είναι οπωσδήποτε. Και εγώ θεωρώ ότι δεν θα σπεύσουν, επειδή ακριβώς είναι πρωτεϊνικά τα εμβόλια. Θέλω να σας ρωτήσω αν έχετε στοιχεία, αν έχετε μελέτες, αν έχουν τεθεί υπόψη σας για την όμικρον 2, αυτή την μετάλλαξη που συζητάμε, την πιο φρέσκια, εν πάση περιπτώσει. Κοιτάξτε, για την όμικρον 2 αυτά που ξέρουμε μέχρι στιγμής είναι ότι η επιδημιολογική της εικόνα είναι παρόμοια με την όμικρον 1. Δεν έχουμε κάποια στοιχεία ότι είναι πιο παθογονική. Ενδεχομένως είναι περισσότερο μεταδοτική και παρατηρούμε κάποιες τέτοιες αυξήσεις στις χώρες. Η βασική της διαφορά με την όμικρον 2 είναι ότι, με την όμικρον 1 είναι ότι δεν την πιάνουν τα ειδικά τεστ PCR που ανοιχνεύουν το λεγόμενο S-gene target failure. Δεν είναι τεχνικό καθαρά αυτό.
Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Δεν μπορεί κανείς να προεξοφλήσει τι θα γίνει με την Ω2. Γι' αυτό ακριβώς έχει σημασία να έχουμε πολύ καλά συστήματα επιδημιολογικής επιτήρησης. Μάλιστα. Θεωρείτε ότι πάμε σιγά σιγά προς την ενδημική τάση? Έξω είναι, αν κυκλοφορήσει κανείς, βλέπετε, εντάξει, κάπως έχουμε συνηθίσει, έχουμε προσαρμοστεί πολύ, παρότι ακόμα είμαστε σε καθεστώς πανδημίας. Θεωρείτε ότι η ενδημία είναι πιο κοντά, ότι θα δούμε παραλλαγές, αλλά που είναι και το πιθανότερο ότι θα δούμε και κάποιες ακόμα παραλλαγές, αλλά θα είναι ποιότερες? Έρχεται η αρχή του τέλους. Κανείς δεν μπορεί να ξέρει πώς θα εξελιχθεί το ζήτημα. Το μόνο σίγουρο είναι ότι για να τελειώσει η πανδημία θα τελειώσει με αυτό που είπατε, τον τρόπο της ενδημικότητας. Δηλαδή με μια κατάσταση όπου θα έχουμε ικανή ανοσία στον πληθυσμό, ώστε να υπάρχει μεν ο ιός, πιθανώς να κάνει εποχικές εξάρσεις κάθε χειμώνα σαν τη γρήπη και να προκαλεί μια νοσηρότητα και θνησιμότητα, συγγνώμη, που να είναι διαχειρίσιμη κατά τον ίδιο τρόπο που είναι διαχειρίσιμη και η γρήπη. Βέβαια αυτό δεν υποτιμά καθόλου τη βαρύτητα του κορονοϊού, γιατί ούτε και την γρήπη αντίστοιχα. Η γρήπη σκοτώνει χιλιάδες ανθρώπους κάθε χρόνο στη χώρα μας και εκατοντάδες χιλιάδες παγκοσμίως. Αλλά είναι κάτι το οποίο θα μας επιτρέψει να έχουμε μια κανονικότητα. Από την ώρα λοιπόν που ο ιός έχει κυκλοφορήσει σε όλες τις χώρες και έχουμε χάσει... Χάσαμε τον κύριο Λίτρα. Θα λήξει όλο αυτό. Τώρα το πότε θα γίνει αυτό, αν θα έχουμε άλλες παραλλαγές και πώς θα είναι αυτές οι παραλλαγές, κανείς δεν το ξέρει. Ας είμαστε όμως αισιόδοξοι. Σας ευχαριστώ πολύ. Ασφαλώς. Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας, κύριε Λίτρα. Ο κύριος Θεόδωρος Λίτρας, επίκουρος καθηγητής δημόσιας υγείας στην Ιατρική Σχολή του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου του Λονδίνου, της Κύπρου, με συγχωρείτε, μοιράστηκε μαζί μας έτσι τα αποτελέσματα της νέας έρευνας που συνυπογράφει με τον καθηγητή Σωτήρη Τσιόδρα.